Γεια σας, έχω φτάσει στο μοναστήρι της Ρίλας, το ταξίδι ήταν καλό, από Βηλίκο Τέρνοβο μέχρι εδώ 5,5 ώρες, καλά είναι έτσι. Λοιπόν, να δούμε λίγο το μοναστήρι όμως. Δεν περιγράφεται. Απίστευτο. Έχει 1, 2, 3, 4 ορόφους. Ρίξτε μια ματιά. Η εκκλησία είναι στη μέση ακριβώς. Εννοείται δεν επιτρέπεται το... φιλμάρουμε, να τραβάμε, θα πάμε και λειτουργία. Αυτό είναι μια καλή τύχη φαίνεται.
Πώς σας φαίνεται, καλό, ε? Καλό. Είναι ενεργό, εννοείται πως έχει μοναχούς, δεν ξέρω το ακριβώς αριθμό, αλλά θα το ψάξω και θα σας πω. Έχει τα πάντα, βιβλιοτήκη, έχει σουβενίρ από εδώ, αλλά πραγματικά σου σταματάει η ανάσα. Είναι απίστευτο. Στην εκκλησία μέσα δεν επιτρέπουνε, λειτουργούσε κανονικά, ο παπάς είχε λειτουργία. Να πιούμε και λίγο νεράκι. Thank you.
πάνω στα στους ογόφους. Κάνουμε μία βόλτα τώρα. Α, κι άλλο νεράκι εκεί. Κάνουμε μία βόλτα γύρω-γύρω από την εκκλησία. Να τη δούμε. Αλλά είναι απίστευτο. Έχει και ταχυδρομείο μέσα. Λοιπόν, αυτό που σας έδειξα μόλις τώρα είναι ένας πύργος. Έχει χτιστεί το 1333 για να μπορούν να κρύβονται και να ανεβαίνουν πάνω όταν έρχονται οι Τούρκοι και ό,τι άλλο. Είναι ένας μοναχός, εάν δεν κάνω λάθος, είναι ο ιδρυτής. Ξεκίνησε αυτό το έργο και λοιπόν, θα σας δώσω κάποιες πληροφορίες. Δεν θα πω όμως πολλά, να τα γράψω να τα αναλυτικά για να μπορείτε να ξέρετε ακριβώς. Λοιπόν, το μοναστήρι βρίσκεται 120 χιλιόμετρα από τη Σόφια και να πω 60-80 χιλιόμετρα από τα σύνορα. Από το κεντρικό δρόμο είναι 22 χιλιόμετρα ανεβαίνεις προς τα πάνω. Αυτά. Όσο για το μοναστήρι, έχει 600 μοναχούς μέσα αυτή τη στιγμή. Είναι από το 10ο αιώνα. Από το 1976, αν δεν κάνω λάθος, είναι στην κληρονομία της UNESCO. Γενικώς είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία στη Βουλγαρία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Βουλγαρίας, στο Πατριαρχείο της Βουλγαρίας. Μάλιστα, ανήκει, αν δεν κάνω λάθος, από το 1991 επίσημα. Θα πάω μέχρι τα σουβινίρ. Να πάρω κάτι έτσι ανάμιξη. Τι να πάρω. This one. Thank you very much. You're welcome. Have a nice day. Thank you. Πήραμε και τα σουβενίρ μας. Λοιπόν, αυτό ήταν το μοναστήρι της Ρίλας. Αυτό το θησαυρό, αυτός ο θησαυρός δεν είναι μόνο της Βουλγαρίας. Αυτός ο θησαυρός είναι γενικός της Ορθοδοξίας. Όσοι πιστεύετε, όσοι είστε χριστιανοί, καλό είναι να το επισκεφτείτε.
το αξίζει, η λέξη αξίζει, είναι πολύ λίγο. Τα λέμε.